centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Έχουμε περιέργεια να δούμε πώς θα περάσουμε και το Πάσχα του καλοκαιριού. Γιατί υπενθυμίζω, έχουμε μπει στη βδομάδα του 15 Αυγούστου και ουσιαστικά το 15 Αύγουστο ονομάζουμε και αλλιώς το Πάσχα του καλοκαιριού. Θα πάμε στον Μητροπολίτη μας. Σεβασμιότατε, καλημέρα. Καλημέρα, την αγάπη μου και τις ευχές μου. Να είστε καλά. Εύχομαι να είναι ευλογημένο 15 Αύγουστο με τις δυσκολίες. Μπήκαμε στην εβδομάδα του 15 Αύγουστο, όντως. Ναι, με τις δυσκολίες τις οποίες αντιμετωπίζει η πατρίδα μας, από την παρουσία της λιμικής αυτής επιδημίας, από τους γείτονές μας οι οποίοι συνεχώς μας ενοχλούν. Έχουν αποθρασινθεί εντελώς, κυρίως μετά και τη συμφωνία με την Αίγυπτο. Έχουν αποθρασινθεί οι γείτονές μας και δεν ξέρω τι τέξεται η επιούσα. Εύχομαι ο Θεός να βάλει το χέρι του και η Παναγία να μας σκεπάσει. Και πόσες αντοχές μπορεί να μας δίνει ακόμη ο Θεός? Ναι. Δηλαδή μας κάνουν τόσα και εγώ απορώ πώς αντέχουμε ακόμα σε βοσμίδωτα. Ναι. Πώς αντέχουμε? Εκείνο το οποίο χρειάζεται είναι να έχουμε τις ώρες αυτές εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού και ενότητα μεταξύ μας. Το βασικό πράγμα είναι ότι δεν θα πρέπει να περιμένουμε τίποτα από όλους τους ισχυρούς της γης. Άλλα μας λένε τη μία μέρα, άλλα μας λένε την άλλη. Καλημέρα λένε σε εμάς, bonjour λένε στη γείτονα χώρα και ούτω καθεξής. Είναι, θα λέγαμε, μία κοροϊδία και μία ειρωνία και ό,τι κακά έχουμε πάθει μέχρι σήμερα και αυτά τα οφείλουμε σε όλους αυτούς τους ισχυρούς της γης. Αρκεί να θυμηθούμε ότι η βασική άλωση της Κωνσταντινούπολης, από την οποία επήλθε και η δεύτερη άλωση, οφείλεται στην άλωση από τους Σταυροφόρους το 1204, όταν σύλλησαν την Αγία Σοφία και όταν έγιναν τέρατα και σημεία στον πάνσεπτο αυτό ιερό ναό που φρύτει η ανθρώπινη γλώσσα και ακόμη να τα διηγηθεί. Μάλιστα. Τώρα πάμε να δούμε τι έχουμε μπροστά μας. Βέβαια έχει προηγηθεί και το θέμα των μασκών σε κλειστούς χώρους, η εντολή που έχει δοθεί και αυτά που ζήσαμε και στους κόλπους της εκκλησίας με φωνές που δεν ήθελαν καν την μάσκα μέσα στην εκκλησία. Δεν ξέρω πώς το διαχειρίζετε κι εσείς σαν θρησκευτικός ηγέτης του νομού Καστοριάς, σεβασμιότατε. Πώς το βλέπετε και αυτό το θέμα, πριν πάμε και στις Δανίες? Εγώ έχω τοποθετηθεί και έχω πει το εξής. Εάν και αυτό είναι ένα αντικείμενο το οποίο μας προφυλάσει, να το κάνουμε. Γιατί μάλιστα μνημονεύω και μια μεγάλη φυσιογνωμία σήμερα του καιρού μας, που είναι ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας. Ο Αναστάσιος. Ο οποίος και αυτός είπε, ξέρετε, αφού οι επιστήμονες λένε και αυτό, το χρησιμοποιούμε και αυτό. Φυλαχτείτε και αυτό. Και μάλιστα είπε και κάτι πολύ βασικό. Ας βάλουμε τουλάχιστον αυτή την υφασμάτινη μάσκα και ας αφήσουμε τη μάσκα της υποκρισίας, που είναι κάτι το οποίο φτύρει την ψυχή και φτύρει και τον άλλον. Γιατί όταν προφυλάσσουμε τον εαυτό μας, προφυλάσσουμε και τον άλλον. Στο πρόσωπο του άλλου βλέπουμε πάντοτε το πρόσωπο του Θεού. Βέβαια, τοποθετήθηκα και είπα και σε ένα μεγάλο κανάλι που με ρώτησε ότι εγώ δεν θα κάνω το χωροφύλακα, τον αστυνόμο, δηλαδή να κάθομαι στην πόρτα και να λέω δεν φορέσατε, δεν κάνατε. Ευπρόσδεκτοι μέσα στην εκκλησία είναι οι πάντες. Ή και εκείνοι οι οποίοι φορούν, δεν τους κατηγορώ, και εκείνοι οι οποίοι δεν φοράνε, δεν τους κατηγορώ. Το συνιστώ, αλλά εγώ δεν είμαι εκείνος ο οποίος θα πω γιατί δεν έβαλε. Θα κάνετε face είναι control για να βάζετε ή να μην βάζετε μέσα στην εκκλησία κόσμο. Ναι, δεν μπορώ να το κάνω. Δεν μπορώ να το κάνω. Του συνιστώ να έχουν τις αποστάσεις, όπως έγινε ακριβώς και το Αγίου Νικάνορος. Πολλά πρόσωπα είχαν. Ναι, έμαθα πολλά, και στον Άγιο Νικάνορο έχει πάρα πολύ κόσμο. Ναι, πολλά πρόσωπα είχαν τη μάσκα, αλλά ήταν έξω από το ναό, κοινώνησαν με πολλή τάξη, κρατώντας τις αποστάσεις. Βάλαμε 6 άγια ποτήρια, 4 μέσα για να διευκολύνουμε τον κόσμο και 2 έξω άγια ποτήρια. Κοινωνήσαμε τον κόσμο. Τώρα, μια και το λέτε αυτό, σεβασμιότατε, να παρατηρήσουμε και το εξής, γιατί πολλά γύρω από την Εκκλησία και με αυτή την ιστορία ξεκίνησαν την Θεία Κοινωνία. Έχουμε ακούσει από επαφές που κόλλησαν, από ανθρώπους που πήγαν στα μπαρ, στα πάρτι, σε γάμους, σε κηδείες, σε μνημόσυνα, σε συναυλίες.
δεν έχουμε ακούσει μέχρι στιγμής ότι ο άνθρωπος κόλλησε από θεία κοινωνία. Προσέξτε το λίγο αυτό το κομμάτι, γιατί τόσα και τόσα είχαν ακουστεί εκεί στην αρχή. Μέχρι στιγμής πάντως κανένα κρούσμα δεν ανακοινώθηκε από θεία κοινωνία. Να μας φυλάξει ο Θεός. Βέβαια, όπως είχαμε πει, είναι θέματα πίστεως, είναι η ζωντανή παρουσία του Χριστού. Τη ζούμε καθημερινά, τη βιώνουμε καθημερινά. Οι πρώτοι οι οποίοι θα έπρεπε να έχουμε κολλήσει είναι εμείς οι ποιμένες της Εκκλησίας. Εγώ μου δόθηκε και άλλη ευκαιρία στη δική σας εκπομπή. Και σας εξήγησα πολύ γεγονότα. Αναλυτικά. Ναι. Εξήγησα γεγονότα, σας έχω πει γεγονότα. Λοιπόν, έτσι λοιπόν είναι η παρουσία του Χριστού. Και το βασικό πράγμα το οποίο κάνουμε στη ζωή μας εμείς είναι, το λάθος το μεγάλο το οποίο κάνουμε, είναι ότι τις ώρες αυτές τις δυσκολίες, αντί δηλαδή να προστρέχουμε στο Θεό και να ζητάμε τη βοήθεια του Θεού, διότι χωρίς την παρουσία του Θεού δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Άνεφε μου, ούδη να είστε ποιήν ουδέν. Εμείς λοιπόν τρέχουμε οπουδήποτε αλλού χωρίς την παρουσία του Θεού. Γι' αυτό βλέπετε ότι και η επιστήμη σήμερα δεν έχει τη δυνατότητα να βρει αυτό το εμβόλιο, αν και μέχρι σήμερα έχουν καταναλωθεί πολλά δισεκατομμύρια από ό,τι διαβάζετε κι εσείς. Και το ένα έρχεται κατόπιν του άλλου, ότι ξέρετε είναι αποτυχία, ναι, δεν έχουμε δεν τη δυνατότητα. Βλέπετε λοιπόν ότι όταν στη ζωή μας δεν έχουμε αυτή την παρουσία του Θεού, τότε δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Δηλαδή οικοδομούμε πάνω στην άμμο και όχι πάνω στην πέτρα η οποία μας παρέχει και ασφάλεια και στήριξη. Αυτό είναι το βασικό πράγμα. Τώρα, γι' αυτό και η εποχή μας χρειάζεται να επιστρέψουμε στο Θεό. Σεβασμιότητα, που πάμε τώρα τον 15 Αύγουστο. Λιτανίες, το νέο κεφάλαιο που απασχολεί την Εκκλησία και την πολιτεία, με τις απαγορεύσεις που έχουμε, αλλά και με την στάση που περιμένουμε την Εκκλησία. Μπορεί να γίνει 15 Αύγουστος χωρίς λιτανίες ή γενικότερα έχουμε, σκεφτείς, έχουμε εντός... Καταρχήν πρέπει να σας πω δύο δεδομένα. Το πρώτο δεδομένο είναι ότι έχουμε μία απαγόρευση από την πολιτεία, η οποία έρθε χτες το βράδυ. Μάλιστα. Αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Μία κία δηλαδή, η οποία χτες το βράδυ μου είπαν και εμένα ότι κυκλοφορεί στα site από την πολιτεία. Μάλιστα. Το δεύτερο είναι πάλι μια εντολή της Ιεράς Συνόδου ότι οι λιτανίες θα γίνονται, αλλά υπό την επίβλεψη και την πρόνοια. Εδώ λοιπόν εκάστοτε, να δούμε τι θα γίνει από τα δύο. Ούτε και εγώ γνωρίζω αυτή τη στιγμή, να δούμε, περιμένουμε σήμερα, θα μας έρθει καμία απάντηση της Ιεράς Συνόδου, η οποία απάντηση της Ιεράς Συνόδου θα λέει πειθαρχήστε ή χρησιμοποιήστε τα υπό της πολιτείας δεδομένα. Στην κοινή υπουργική απόφαση που έχει βγει. Την κοινή υπουργική απόφαση ή ισχύει αυτό το οποίο εμείς σας αναφέραμε. Όταν λέτε εσείς στην Εκκλησία πραγματικά ότι θα γίνουν οι λιτανίες αλλά με τα μέτρα προστασίας, πώς το εννοείτε ακριβώς, Σεβασμιότητα, για να καταλάβουμε κι εμείς. Παραδείγματος χάρη σας λέω το εξής, τι είχα σκεφτεί εγώ και εχθές το κουβέντιασα στην κλεισούρα που βρισκόμουν και με τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Σαββόπουλο, και με τον κύριο Δήμαρχο, τον κύριο Κορεντζίδη. Τους είπα λοιπόν το εξής, ότι παραδείγματος χάρη εμείς την παραμονή της Παναγίας εδώ στην Καστοριά κάναμε τη λιτανία της θαυματουργού εικόνας της Παναγίας της Πορφύρας, 14ος αιώνας, που φυλάσσεται στο Μητροπολιτικό Ναό. Είναι απομεινάρι, θα λέγαμε, του παλαιού Μητροπολιτικού Ναού, τον οποίο μετέτρεψαν σε τζαμί, τον γκρέμισαν και μετέτρεψαν σε τζαμί, εκεί που βρίσκεται το τζαμί σήμερα. Ναι, ναι. Λοιπόν, είναι αυτή η εικόνα η Παναγία η Πορφύρα, και τους είπα το εξής. Εγώ θα προτρέψω τον κόσμο, μετά το τέλος του Εσπερινού στο Καθεδρικό Ναό, να παραμείνει αριστερά και δεξιά, δηλαδή του ναού, και μόνο οι ιερείς να περιφέρουμε γύρω από το ναό, κατεβαίνοντας μπροστά. Χωρίς κόσμο εννοείται. Μόνο οι ιερείς με την εικόνα. Ναι. Χωρίς κόσμο. Το είπα αυτό εχθές, χωρίς να γνωρίζω την κοία. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Λοιπόν, δεν τη γνώριζα. Τώρα, μάλιστα, σε λίγο περιμένω και τον αστυνομικό διευθυντή εδώ. Έχουμε ένα ραντεβού. Να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Όμως, Σεβασμιότητα, διορθώστε με λίγο. Η λιτανία δεν έχει και σαν σκοπό ή στόχος της είναι ουσιαστικά και όσοι βρίσκονται και την παρακολουθούν να πάρουν όλο αυτό το, όλη αυτή την ευλογία. Αν γίνει μια λιτανία χωρίς κόσμο, έχει νόημα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό το οποίο μου λέτε. Τώρα όμως και εγώ έχω με τη σειρά μου να σας κάνω κάποιες ερωτήσεις, γιατί όπως σας είπα και την άλλη φορά, είσαστε έγκριτος δημοσιογράφος. Για να σας ρωτήσω κάτι. Όπως γίνονται οι λιτανίες σήμερα, εγώ σε όλες τις λιτανίες τις οποίες έχω ζήσει, πίσω
από την εικόνα και τους επισκόπους που στέκονται στη Λιτανία, προσπαθούμε, για να μην χαρακτηρίσω πρόσωπα, να λύσουμε όλες τις υποθέσεις εκείνες στον δρόμο. Μάλιστα. Να χαριεντιζόμαστε, σωστό, να μιλάμε, σωστό, να γελάμε. Έχω γυρίσει πολλές φορές και έχω κοιτάξει στα μάτια κάποιους άλλους. Καταλαβαίνετε, αυτό είναι το νόημα της Λιτανίας. Το νόημα της Λιτανίας, η λέξη Λιτανία, λυτή, προέρχεται από τη λυτή που σημαίνει εκτενής δέηση, ναι, εκτενής προσευχή. Αυτή είναι η εκτενής προσευχή την οποία κάνουμε. Έβγαιναν οι πρόγονοί μας λιτανίες με τις ιερές εικόνες και προσεύχοντο. Βγαίνουμε λιτανίες και δεν προσευχόμαστε. Περνούσαν οι λιτανίες και ήταν όλοι στα μπαλκόνια τους ή στα σπίτια τους με, έτσι, τα θυμιατήρια στα χέρια και με τα κεριά αναμένα για να ράνουν, να ράνουν εκεί την εικόνα ή τα ιερά λείψανα των Αγίων. Είναι η σημερινή λιτανία. Έχετε απόλυτο δίκιο το να λέτε ότι σε μια λιτανία χρειάζεται και η συμμετοχή του λαού. Φυσικά. Απόλυτο δίκιο. Όμως την ώρα αυτή ίσως να είναι και κάπως δύσκολο. Τώρα περιμένω τον αστυνομικό διευθυντή να δούμε τι θα πούμε, τι θα κάνουμε. Ούτε σε προστριβές θέλω να έρθω, ούτε εγώ είμαι εκείνος εκεί πέρα ο οποίος θα θέσω, θα λέγαμε, σε κίνδυνο από τον συνωστισμό τον οποίο λένε εκείνοι την υγεία του ανθρώπου. Γιατί συνωστισμός, αγαπητέ μου Χρήστο, παρατηρείται στα μπαρ, παρατηρείται στα κέντρα, παρατηρούνται στις παραλίες. Αυτά βέβαια τα αφήνουμε και το μόνο που έχουμε να κάνουμε σήμερα στην εποχή μας είναι να χτυπούμε συνεχώς και να εκδηλώνουμε την αυστηρότητά μας μόνο στην Εκκλησία. Και η Εκκλησία και πάλι να ταπεινώνεται. Γι' αυτό σας είπα και προηγουμένως, όταν με καλέσατε, δεν ήθελα να βγω στην εκπομπή σας για να μην πω, θα λέγαμε, αυτά τα πικρά πράγματα, τις πικρές αλήθειες. Πώς γίνονται οι λιτανίες σήμερα, πώς τις παρακολουθούμε, έτσι, πόσοι συμμετέχονται στη λιτανία δεν έχουν καμία ιερότητα και μην νομίζετε ότι αφορά το λαό μας. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Έτσι δεν είναι? Βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, βέβαια. Δεν αφορά το λαό μας. Ναι. Όλα τα προβλήματα και τους χαριεντισμούς έχουμε να τους λύσουμε στη λιτανία. Και πρέπει να λέμε και την αλήθεια, ούτε και οι ποιμένες και οι ιερείς είναι προσεκτικοί. Γι' αυτό και εγώ τονίζω στους ιερείς όταν βγαίνουμε στη λιτανία, Πάτερ, στο δρόμο δεν μιλάμε. Προσευχόμαστε. Λέμε Κύριε ελέησον για αυτούς οι οποίοι μας παρακολουθούν. Λιτανεύουμε τον Άγιο. Είναι δίπλα μας ο Άγιος. Είναι η Παναγία. Είναι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Έτσι γίνονται οι λιτανίες για να μπορέσουμε να ελπίσουμε τη χάρη του Θεού. Αλλά βλέπετε ισότιμη ακόντων. Και θα σας πω και κάτι το οποίο ίσως πικράνει πολλές φορές. Αρχίσαμε και λέμε ο Ερντογάν, ο πρόεδρος της τουρκικής δημοκρατίας, πήρε την Αγία Σοφία, πήρε όλα αυτά, έκανε αυτά. Δεν μου λέτε, ποιος από εμάς τους άρχοντες βρέθηκε όπως ο Ερντογάν γονατιστός επί τόση ώρα σε ένα ναό? Εμείς όταν πάμε στο ναό κοιτάμε το ρολόι μας πότε θα τελειώσει η λειτουργία, ή και παίρνουμε τηλέφωνο και λέμε πότε θα τελειώσει για να έρθουμε, ή ερχόμαστε στο διευκόν. Έτσι λοιπόν θα δείξουμε πόσο το ενδιαφέρον μας στο λαό? Είναι ερωτήματα δικά μου, δεν κατηγορώ κανέναν και να με συγχωρείτε, αλλά εσείς με προκαλέσατε, αγαπητέ μου Χρήστο, να τα πω. Να με συγχωρείτε πολύ. Πόσο δίκιο πραγματικά. Έτσι λοιπόν, δεν είμαστε εντάξει. Χρειάζεται μια αλλαγή νοοτροπίας σήμερα για να το δώσουμε το δικαίωμα αυτό και στον λαό μας. Δεν ξέρω πώς θα γίνουνε, θα σας ενημερώσω και πάλι. Σωστό. Έχουμε είναι, αλλά το βάζετε σε μια βάση την οποία πραγματικά πρέπει να την κρατήσουν από αυτή την κουβέντα όλοι οι ακροατές μας. Συζητάμε για το αν θα γίνουν ή δεν θα γίνουν λιτανίες ή πώς θα γίνουν, αλλά η ουσία είναι να μάθουμε πρώτα τι είναι η λιτανία, πώς γίνεται, και από εκεί και μετά να συζητήσουμε και όλα τα υπόλοιπα. Πήγα, να μου επιτρέπετε. Ναι, ναι. Πάμε και πάλι στον Σεβασμιότατο, γιατί έπεσε η γραμμή μας, Σεβασμιότατε. Ναι. Λοιπόν, είχαμε τη λιτανία αυτή της Παναγίας, την παραμονή. Έχουμε και ένα έθος εδώ στην Καστοριά, το οποίο είναι έθος εδώ και πολλά χρόνια, να κατεβάζουμε την Παναγία την Πορφύρα στην Παναγία τη Μαυριώτισσα. Και μάλιστα τα πρώτα χρόνια γινόταν με τις βάρκες, τις θυμόσαστε καλύτερα εσείς. Ναι. Μετά είχαμε το καράβι, κάποια στιγμή το καράβι θάλασσα, ναι, κατεβάσαμε κάνα δύο φορές την Παναγία, ναι, με το τζιπ και ούτω καθεξής. Ναι. Βέβαια πρέπει να πω φέτος, και είναι προς τιμή του, ο Δήμαρχος έχει ετοιμάσει το καράβι
για να κατεβάσουμε πάλι την Παναγία κατά τον παραδοσιακό τρόπο. Το είπα λοιπόν εχθές το εξής. Αν δεν επιτραπούν οι λιτανίες, πώς θα κατεβάσουμε την Παναγία κάτω? Θα πρέπει να την κατεβάσουμε με πομπή. Άρα δηλαδή, ευρισκόμενοι έξω από τον ναό, είναι σαν να κάνουμε λιτανία. Θα δούμε τι θα γίνει, το είπα, χωρίς να ξέρω κάτι. Εάν απογορευτούν οι λιτανίες, θα ήθελα να σας παρακαλέσω θερμά να βρεθούμε με τα αυτοκίνητά μας στο Μητροπολιτικό Ναό, να κάνουμε τον Εστερινό, να βάλουμε την Παναγία πάνω σε ένα τζιπ, αν είναι δυνατόν ένα στρατιωτικό τζιπ, γιατί δεν ξέρω ο άνθρωπος και ο συνταγματάρχης μας είναι τόσο καλός και πάντοτε πρόθυμος, δεν ξέρω εάν αυτή τη στιγμή επιτρέπεται, έτσι δεν είναι, δεν το ξέρω αυτό. Ή σε ένα αυτοκίνητο και ακολουθώντας μπροστά την Παναγία, να πάμε και εμείς κοντά, να πάμε την Παναγία στη Μονή της Μαυριωτήσης, να εναποθέσουμε την εικόνα, να ψάλουμε υπαίθρια με αποστάσεις εκεί, τα εγγόμια στην Παναγία έτσι, πιο σύντομα, και να πάρουμε την ευλογία της Παναγίας. Άρα για να το κωδικοποιήσουμε λίγο το σχέδιο, να το ξαναπούμε λίγο, αν όλα αυτό που θα πούμε τώρα, να το ξαναπώ λίγο, αν δεν αλλάξει κάτι. Ναι. Θεαματικά το πιο πιθανό είναι να έχουμε τι στην Καστοριά και πώς θα φτάσει να η Παναγία στην Μαυριωτήση. Έχουμε δηλαδή, να έχουμε στην Καστοριά, να έχουμε την Παναγία, να την κατεβάσουμε με ένα αυτοκίνητο, ναι, την Παναγία τη Μαυριώτισσα, και να ακολουθούμε αυτοκίνητα πίσω όσοι θέλουν να ακολουθήσουν. Άρα λοιπόν όχι πίσω, παίζει με αυτοκίνητα. Ναι, παίζει, ναι, ναι, με αυτοκίνητα, να ακολουθήσουμε πίσω και στην Παναγία και στην Παναγία κάτω, Να τώρα μόλις μπαίνει μέσα και ο αστυνομικός διευθυντής, ο αγαπητός μου Θωμάς, τώρα δίνω μια συνέντευξη στον κύριο Νατσούλη. Λοιπόν, εάν λοιπόν γίνει αυτό, τότε θα πάμε με αυτοκίνητα την Παναγία. Καθίστε. Πάμε με αυτοκίνητα την Παναγία κάτω. Θα κάνουμε τα εγγόμια κάτω. Εκεί θα προσέχουμε εκεί με τα μέτρα τα οποία λέει η πολιτεία και δεν θα κάνουμε κάτι άλλο. Λιτανευτικά, εφόσον έχουμε την απαγόρευση αυτή, δεν μπορούμε να κάνουμε. Βέβαια, περιμένω και εγώ και τις εντολές της Ιεράς Συνόδου. Με το καράβι θα πάει τελικά στη Μαυρώτισσα? Δεν νομίζω, γιατί είπα και του κυρίου Δημάρχου, πώς θα κατεβούμε κάτω λιτανευτικά να πάμε την Παναγία, αφού θα κάνουμε λιτανία. Δεν γίνεται. Στο καράβι μέσα, ποιοι θα μπούμε? Δεν θα μπει κόσμος. Θα μου πει ο κόσμος μετά, α, μπαίνεις εσύ και μένα με αφήνεις απ' έξω. Αφού περιμένουν οι άνθρωποι, μια φορά το χρόνο, να μπουν και αυτοί μέσα στο καράβι. Μάλιστα. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ προτιμώ, του πρότεινα εχθές, το αυτοκίνητο και από εκεί και πέρα να δούμε τι θα πούνε. Έχουμε μέρες μπροστά μας, είναι Δευτέρα σήμερα. Νομίζω ότι θα τώρα μπορούμε να σας ενημερώσουμε. Μια και είναι στο γραφείο ο κύριος Νέστορας, λογικά αυτά θα συζητήσετε τώρα, όπως καταλαβαίνω, διαδικαστικά, ώστε να μην έχουμε προβλήματα ή θέματα. Μάλιστα. Σεβασμιότητα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Την αγάπη μου. Να είστε καλά. Σήμερα. Και αν υπάρξουν αποτελέσματα μετά από αυτή τη συνάντηση, θα σας πω, πάρτε με στο μέσο της εβδομάδας να σας ενημερώσω. Ωραία. Θα σας ευχαριστήσω την πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Να είστε καλά. Centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.